Όχι, φουλ, λίγο κάτω. Καλησπέρα και σήμερα από την εκπομπή της Παρασκευής της Πανιώνιας Πορείας. Έχουμε τη χαρά, μετά από αρκετά χρόνια, μιας και η εκπομπή είχε λόγω κορονοϊού 3-4 χρόνια διακοπή και κάναμε την έναρξή μας με το τμήμα Τζούντο, σήμερα κάνουμε με ένα άλλο τμήμα με πολλά χρόνια ιστορία στο Πανιώνιο, πάνω από τα 18 του Τζούντο. Μπορεί να έχουμε κλείσει τα 40, κυρία Καλιά. Το τμήμα της ενόργανης πρέπει να έχει περάσει τα 40. Είναι, είναι πολλά χρόνια. Είναι από τη δεκαετία του 80, τέλος πάντων. Σίγουρα. Και να σας πω ότι η κυρία που το ξεκίνησε, το οργάνωσε και στην ουσία έχει ταυτιστεί με το τμήμα, η κυρία Όλγα Φανδρίδου, μετά από χρόνια που και η ίδια δεν θυμάται, από φέτος το Σεπτέμβριο παραχώρησε τη θέση της για να ξεκουραστεί και η ίδια στην κυρία που είναι δίπλα μου και είναι η νέα έφορος του τμήματος, η κυρία Κάλια Δεντάκη. Καλησπέρα, κυρία Κάλια, η οποία θα μας παρουσιάσει και την προπονήτρια την Αργυρό Αφράτη και με τις αθλήτριες που έχουμε σήμερα καλεσμένες να μας πούνε τα νεότερα του τμήματος και τι επιδιώκουν για το μέλλον και όλη την επιχειρότητα που υπάρχει στο τμήμα. Πείτε μου, κυρία Κάλια, λοιπόν, έχουμε κοντά μας θα μας πούν την Αργυρό την Αφράτη, πρωταθλήτρια. Θα μας πει και εκείνη περισσότερο τις... πόσα χρόνια είναι στο τμήμα. Τις διακρίσεις της. Είναι 4 Αργυρό καλύτερα εσύ. Πολλά χρόνια στην ενόργανη γυμναστική, βασικά, 23 χρόνια βασικά. Με την ενόργανη, στον Πανιώνιο όμως είσαι δύο... Τελευταία είναι 2,5 χρόνια περίπου, ναι, σαν προπονή 3 μαζικού στην αρχή και από το Σεπτέμβριο ξεκίνησα με το αγωνιστικό τμήμα και το προαγωνιστικό. Και έχουμε δίπλα μας, για να πούμε και τα δικά σου, την... Δάφνη. Επίθετο. Δάφνη Τσιρκινίδου. Ναι. Τέφω Μελίνο. Ναι, πείτε μου λοιπόν πόσο χρονών είστε, πόσα χρόνια είστε, πρώτα η Δάφνη. Είμαι 13 χρονών και είμαι 4 χρόνια στην Πανιώνιο. Στην ενόργανη. Αντίστοιχα. Εγώ είμαι 12 ετών και είμαι περίπου στα 6 με 7 χρόνια. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάρουμε πάλι από την αρχή, να ξεκινήσουμε να μας πει η Αργυρό ένα πρόλογο για τη δικιά της, μια που είναι υπεύθυνη του τμήματος. Έτσι λίγο για να μάθουμε και την ιστορία εδώ των προπονητών. Εσύ είσαι πολλά χρόνια στην ενόργανη. Ναι, είμαι πολλά χρόνια στην ενόργανη. Αν και... Σαν αθλήτρια τα περισσότερα φαντάζομαι, λόγω ναι, ναι, εννοείται 20 χρόνια σαν αθλήτρια. Πρωταθλήτρια, όπως είπε και η κυρία Κάλια, σε όλες τις κατηγορίες. Είχα 2 προκρίσεις για τις τελευταίες Ολυμπιάδες, για Ρίο και Τόκιο. 5 στους Μεσογειακούς Αγώνες. Έχω συνοδέψει, έχω συμμετάσχει με την Εθνική σε 5 παγκόσμια και 6 ευρωπαϊκά. Φίλοι με τον Κοσμίδη τον Λευτέρη που ήταν ναι, προπονητής πριν λίγα χρόνια στο Πανιώνιο. Ισχύει, έχουμε κάνει πολλά ταξίδια με τον Λευτέρη μαζί και στις προπονήσεις μαζί στο Εθνικό Κέντρο στον Άγιο Κοσμά. Εγώ ήμουν πολύ μικρούλα τότε. Ο Κοσμίδης ο Λευτέρης τότε ανέβαινε στη γυμναστική και μας έχει χαρίσει άπειρα. Και να κάνουμε μια παρένθεση, το έμαθα κι εγώ. Το είχα ακούσει, αλλά δεν ήμουν βέβαιος ότι μέχρι τα 12-13 και ο Πετρούνιας ήταν αθλητής ενόργανης του Πανιώνιου. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, ο οποίος είναι πια ο μεγαλύτερος γυμναστής ενόργανης που έχει βγάλει η Ελλάδα μετά τόσα μετά. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ο σύλλογος έχει βαριά ιστορία στην ενόργανη, έτσι. Πείτε μου τώρα, λοιπόν, εσύ, Αργυρό, ξεκίνησε από τη Χαλκίδα. Ναι, εγώ αν και δεν ανήκω, όπως είπα, στο Σύλλογο του Πανιωνίου, εγώ ήμουν αθλήτρια από ένα σύλλογο στη πόλη Χαλκίδα. Πώς λεγότανε? Ευρύπιος, ναι. Γυμναστικός Σύλλογος. Με επέλεξαν όμως από το Εθνικό Κλιμάκιο και από τα 10 μου ουσιαστικά προπονούμε στο Εθνικό Κέντρο. Μέχρι και πριν. Και δεν είναι ασυνήθες αυτό για την ενόργανη, γιατί από τα 11-12 πια ξεκινάνε. Ουσιαστικά ναι, εκεί πρέπει να αρχίσεις λίγο να. Αν έχεις το ταλέντο. Ναι, υπάρχουν συγκεκριμένα άτομα σε συγκεκριμένες θέσεις που σε επιλέγουν για να πας παρακάτω. Ναι. Για να βελτιωθείς, να βελτιώσεις την εξέλιξη. Ναι, να κάνεις τον ήρωα πραγματικότητα. Λοιπόν,
Ωραία. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα τώρα εδώ και 2 χρόνια να μας πεις εσύ ή να μην ρωτήσω τηλέφωνο να μας πεις εσύ τώρα τα πράγματα. Τώρα εγώ στον Πανιόνιο είμαι 2,5 χρόνια όπως είπαμε. Ξεκίνησα αρχικά με το τμήμα του μαζικού. Μαζικό παιδάκι. Θα μας τα πει πώς διαιρείται το τμήμα. Όταν έφυγαν οι προηγούμενοι προπονητές, ανέλαβα εγώ και ο Γιάννης Οτούγκας το αγωνιστικό τμήμα των κοριτσιών. Να πούμε τώρα ότι είναι ακόμα στο μαζικό η Αλκμίνη Σαββάδη. Βεβαίως, είναι ακόμα η Αλκμίνη. Και ποιους έχεις συνεργάτες τώρα, όταν ξεκίνησες, ποιοι είναι οι συνεργάτες στους προπονητές, στα αγόρια, στα κορίτσια? Στα κορίτσια, στο αγωνιστικό, είναι ο Γιάννης Οτούγκας, επίσης αθλητής της ενόργανης. Γνωριζόμαστε έτσι ως αθλητές από παιδιά και εμείς. Και ξεκινήσαμε τώρα με τα κορίτσια μας να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μάλιστα. Δεν προέρχονται από το. Όλα τα κορίτσια νομίζω και αυτές έρχονται από το μαζικό κάποια στιγμή, έτσι. Όλες, ναι, όλα τα κορίτσια περνάνε πρώτα από το μαζικό. Και η εξέλιξη. Την ηλικία που έχουν ξεκινήσει, βέβαια. Και σιγά σιγά ο προπονητής βλέπει ποιο έχει το λίγο κάτι παραπάνω ώστε να επιλεγεί για το αγωνιστικό τμήμα. Από μικρή ηλικία συνήθως. Ναι. Δηλαδή, από την ηλικία 5,5-6 χρονών έχουν αρχίσει να διακρίνονται οι δεξιότητες. Ναι. Πείτε μου τώρα και εσύ, Καλιά, γιατί σε προσπέρασα για να μπουν τα αγωνιστικά. Εσείς είστε τώρα υπεύθυνοι σαν διαφορός από το Σεπτέμβριο, ναι. Αλλά είσαστε στην ενόργανη μαζί με την κυρία Όλγα. Πόσο καιρό ήσασταν και πριν, δεν είναι? Σαν μαμά ήμουνα. Σαν μαμά, δεν έχει σημασία. Είχατε Ιόνιο, να πούμε ότι έχετε τον ιό. Το γιο, σωστά, το μάνατος του Πάκη, ο οποίος δεν έχει έρθει σήμερα εδώ και εξελίσσεται καλά τόσο αυτός όσο και τα άλλα αγόρια της ομάδας. Στη μεγάλη κατηγορία. Ο γιος πόσο καιρό είναι τώρα στο Πανιόνιο? 4,5 χρόνια, κοντεύουμε 5 τώρα. Μάλιστα. Μεταγραφή ήρθαμε κι εμείς. Θέλω λίγο το μικρόφωνο πιο κοντά για να ακούγεις. Εντάξει, ναι, παιδί μου, ναι. Από πού ήσασταν, εσύ, από πού είχαμε πει. Ήμασταν στην Ειρήνη Περιστερίου. Ναι. Ήρθαμε για καλύτερες συνθήκες. Τύχανε οι δυσκολίες. Για το σήμα του συλλόγου, να τα λέμε. Βεβαίως, ναι. Τύχανε οι δυσκολίες, αρκετές δυσκολίες από τη στιγμή που ήρθαμε. Που είχαμε μια ζημιά στο χώρο των αγωνιστικών, αλλά ευτυχώς στάθηκε δυναμικά και ξεπεράστηκε και η κυρία Όλγα. Και η κυρία Όλγα και η κυρία έγινε Δήμα, μια και... έγινε σοβαρή δουλειά πάνω στη στέγαση και στη μόνωση. Mm-hmm. Τώρα μπορεί κάτι να έχει μείνει, αλλά από ό,τι μου είπανε και από το τζούτο που είναι από πάνω σας και γυμνάζεται κάτω από το γήπεδο, εκείνοι δεν έχουν πια άλλα θέματα. Εντάξει, φαντάζομαι ότι ο ασθένης θα τα ρυθμίσει. Θα τα ρυθμίσει και τα τελευταία. Δεν είμαστε στην κατάσταση. Δεν είμαστε στην κατάσταση. Σωστά, σωστά. Υπάρχει μεγάλη βελτίωση, είσαι σίγουρα. Ωραία. Πάθατε μεγάλη ζημιά κι εσείς, έτσι. Ναι, ναι. Και αυτά με την πείρα. Να τα αναφέρουμε. Περάσανε νερά μέσα κτλ. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Σωστά. Για να πάμε τώρα. Ο γιος είναι πόσα χρόνια είπαμε? 4-5 χρόνια είναι αθλητής τώρα. Οπότε έχετε κι εσείς την τριβή με το τμήμα κάποιο καιρό. Τώρα έχετε και την ευθύνη τη. Του συντονισμού. Σωστά, της οργάνωσης. Λίγο ζήτησα εγώ από μόνη μου. Είναι και η κυρία, να πούμε και το όνομά της, στη γραμματεία, η κυρία Μέρη. Ναι. Πώς λέγεται? Σαββάδη. Όχι, στη γραμματεία, η κυρία Εξαρχιά, η κυρία. Πώς λέγεται? Το επώνυμό της. Η αλήθεια είναι Σαββάδη, νομίζω έχει το όνομα του συζύγου. Σαββάδη λέγεται της. Ας μην επιμείνουμε γιατί ναι, δεν είναι. Η κυρία Μέρη, η κυρία Μέρη, ναι, ναι, που είναι βράχος, είναι 20-25 χρόνια στον Πανιόνιο και εκείνη. Και η άμεση συνεργάτη της Βόλγας για χρόνια. Σωστά, και το ίδιο και σε μένα. Είναι πολύ σημαντικός η συνεργασία της. Ωραία. Για να πούμε τώρα, να πούμε και, να πούμε και στο διατάφτα για το πώς έχουμε μοιράσει το τμήμα σε κατηγορίες. Ωραία. Καταρχήν να αναφέρουμε ότι στο αγωνιστικό τμήμα οι προπονητές των αγοριών είναι ο Σπύρος ο Κορογιαννάκης, στις μεγαλύτερες κατηγορίες και ο Κρανίτης ο Νικόλαος, ο οποίος αθλητής εθνικής ομάδας και αυτός. Όταν λέμε στις μεγαλύτερες από ηλικία. Έφηβοι και οι παιδες. Οι έφηβοι στην όργανη είναι αλλιώς από τα. Οι έφηβοι είναι από τα 14 στην όργανη. Από πώς είναι? Από πιο μικρή. Από 15 μέχρι 18 είναι οι έφηβοι. Εσείς είσαστε πιο γρήγοροι από όλα τα τμήματα. Τα κορίτσια είναι από 14-15, μόνο 2 χρόνια είναι οι νεάνιδες. Πολύ σωστά, σωστά. Μέχρι και την... Εσείς πιάτε στα 16 και είστε γυναίκες. Ναι, σωστά. Σωστά. Μάλιστα. Σωστά, είμαστε στη μεγαλύτερη κατηγορία. Ναι. Οι κατηγορίες μας μέχρι και την κατηγορία νεανίδων και εφήβων έχουν παιδιά. Μόνο στην τελευταία κατηγορία γυναικών ανδρών δεν έχουμε αθλητές. Γιατί είμαστε που τροφοδοτούμε ακαδημίες. Σωστά. Συνήθως μετά από αυτό το επίπεδο τα παιδιά, αν έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν, θα τα απορροφήσει η εθνική ομάδα.
Αυτός είναι και ο στόχος άλλωστε, γιατί και οι ανάγκες ενός αθλητή. Θα έχουν ήδη κατέβει σε αγώνες με τον Πανιόνιο, φαντάζομαι, όλα τα παιδιά σε τουρνουά. Τα παιδιά κατεβαίνουν σε αγώνες έτσι κι αλλιώς από την ηλικία των 7 ετών. Ναι. Ναι. Έτσι ξεκινάνε ναι. τη διαδικασία. Mm-hmm. Λοιπόν, και να πούμε τώρα λοιπόν, οπότε είναι και στα αγόρια και στα κορίτσια από την ηλικία. Τα αγωνιστικά τμήματα των 10-11 ξεκινάνε. Οι παμπέδες ξεκινάνε από 7 έως 11 και οι παγκορασίδες από 7 έως 10. Ναι. Η επόμενη κατηγορία είναι οι παιδες 12 έως 14 και τα κορίτσια, οι κορασίδες 11 έως 13. Πηγαίνουμε στους έφηβους 15 έως 18 και στις νεάνιδες 14 έως 15 και από εκεί και πέρα οι άνδρες μετά τα 18 και οι γυναίκες ναι. μετά τα 16. Μάλιστα. Που να πω και εγώ, εντάξει, δεν θέλω να τα πούμε αυτά, ότι όταν γυμνάζονται και απαιτήσουν το σώμα που χρειάζονται, κάποιοι αθλητές, αυτό το έχω μάθει από το επικοντό, διαλέγουν να προχωρήσουν σε κάποιο άθλημα που ίσως δεν έχει τη δυσκολία της ενόργανης. Ναι, να αναφέρουμε βέβαια ότι η ενόργανη, γι' αυτό ήταν το αγαπημένο άθλημα και του Γιάννη Διακογιάννη και του κ. Φουντουκίδη, μεγάλη δημοσιογράφη της Αθλητικής Κυριακής, γιατί είχαν καταλάβει και οι δύο ότι η ενόργανη είναι το πιο δύσκολο άθλημα των Ολυμπιακών Αγώνων. Και είναι και μια βάση. Ένας αθλητής ο οποίος έχει περάσει από την ενόργανη γυμναστική έχει γυμνασμένο σώμα. Πολύ καλές υποδομές για να εξελιχθεί και σε άλλο άθλημα. Σε άλλο. Είναι πραγματικότητα. Αυτό το αντιμετωπίζουμε. Το βλέπουμε δηλαδή και στα. Ειδικά αθλήματα. Στα άλματα και εκεί που χρειάζεται μια ευελιξία στον ναι, κορμί. Εντάξει, ίσως στα ομαδικά αθλήματα όχι τόσο. Όχι τόσο, αλλά στα άλματα που χρειάζεται και ελαστικότητα και. Και στο τραμπολίνο και στον ακροβατικό διάδρομο που τώρα είχαμε διάκριση πανευρωπαϊκή μια αθλήτρια στις καταδύσεις ναι. μπορούν και στην συγχρονισμένη κολύμβηση, αλλά και όπως λέτε σε αθλήματα πιο. Όπως είναι ο στίβος. Ο στίβος. Στο επικοντό. Ναι. Στο επικοντό και στο άλμα εσύψος που χρειάζεται και εκεί μια πλαστικότητα. Ναι. Οπότε έχετε τις βάσεις του σύλλογου για να εξελιχθούν αθλητές και εκτός ενόργανης. Σωστά. Για να γίνει όχι μόνο στην ενόργανη. Οπότε όποιο παιδί, εγώ στους φίλους μου λέω, που έχουν παιδιά 5, 6, 7 χρονών, εγώ θα ξεκινάω από την ενόργανη. Και όταν πάει 11 και 12 και μεγαλώσει και σου πει μ' αρέσει και το κολύμπι, μ' αρέσει και το στίβο. Πολύ σωστά. Εγώ θα ξεκίναγα από την ενόργανη. Άμα γυμνάζεις το σώμα σου και έχεις και τις κλειδώσεις σου. Γιατί δίνει και πολύ ωραίο μυϊκό σύστημα, ξέχωρα από τις δεξιότητες. Και στα αγόρια και εδώ έχουμε και κορίτσια. Δεν είναι μόνο τα αγόρια να έχουν δύναμη, έτσι δεν είναι, Δάφνη. Ναι. Πρέπει και οι κοπέλες να έχουν δύναμη. Τώρα ισότητα υπάρχει. Πάμε τώρα να πούμε για τη λειτουργία. Ναι. Πότε είναι οι προπονήσεις. Ότι στο μαζικό που είναι τα παιδιά των ακαδημιών και μπορούν να προσέλθουν από όλες τις ηλικίες παιδιά, δηλαδή από 5 χρονών μέχρι και 21-22, γιατί υπάρχουν και αθλήτριες που λαμβάνουν μέρος στη γυμναστική για όλους, που είναι ένα τμήμα. Υπάρχει και αυτό το τμήμα, να το πούμε. Ναι. Το οποίο η Αλκμίνη μας είναι αυτή που ουσιαστικά καθοδηγεί το τμήμα και είναι βασική προπονήτρια του τμήματος. Που είναι και σαν ψυχαγωγία, έτσι. Γύμναση στην ουσία. Φεστιβάλ γυμναστικής και συνδυάζει πολλά πράγματα και χώρο και θέατρο και γυμναστική. Έχει μπει και ο χώρο στον κόσμο. Και όργανη και ακροβατική μαζί, στοιχεία ρυθμικής, έχει από όλα. Και δίνει και τη δυνατότητα και στα παιδιά να δημιουργήσουν και στην προπονήτρια να εξελίξει μια μεγάλη ομάδα. Συνήθως οι ομάδες της γυμναστικής για όλους απορτίζονται από πάνω από 20 άτομα και αυτό είναι και πολύ ωραίο. Βοηθή της είναι η Αφράτη Ευαγγελία, που είναι και η αδερφή της, η Άγυρος, και εκείνη πολλά χρόνια αθλήτρια και πολλά χρόνια στον Πανιόνιο από το 2011. Ναι, ναι, έχει πιο πολλά από σένα. Έχει πιο πολλά από μένα. Πήγε κατευθείαν εκείνη στην. Ναι, πήγε κατευθείαν και ήθελα να κάνω και παρένθεση, επειδή αναφέρεται η κυρία Πανδρίδου, εγώ ήμουν συναθλήτρια με τη μεγάλη της κόρη και η αδερφή μου με τη μικρή της κόρη. Μάλιστα. Εντάξει, περάσανε πολλά χρόνια. Και είναι και η Στέλλα Ιφιδάκη στο ίδιο γκρουπ που δουλεύει και γίνει το μαζικό των παιδιών που ξεκινάνε από τις 5 ώρα τα τμήματα μέχρι τις 9 το βράδυ. Σωστά. Το τμήμα λειτουργεί φαντάζομαι από το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Έτσι, οι προπονήσεις είναι. Μέχρι τις 9, συνήθως 9.30 το αργότερο, ναι. Και υπάρχει μεγάλος χώρος, να πούμε, είναι πολύ μεγάλος ο χώρος. Ένας χώρος που είναι για το μαζικό και άλλος χώρος που είναι για το.
Ναι. Για το αγωνιστικό κομμάτι. Είναι από τους λίγους αταλείο σωματεία που μπορούν έχουν και έχουν χώρο. Τα πει ανοιχτό διαθέσιμο στο να αθλούνται. Δηλαδή περισσότερα σωματεία έχουν περιορισμένο χώρο και κάνουν σε ακροβατικές. Εμείς έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, πόσο είναι, 250-300 τετραγωνικά και παραπάνω μπορεί. Είναι αρκετά. Ο στόχος είναι όχι να επεκταθούμε, αλλά να γίνουν, να εξυγχρονιστούν τα όργανα μας και να έχουμε... Και έχουμε όλα τα όργανα, να θυμίσουμε ποια είναι τα όργανα της ενόργανης, έχουμε όλα τα όργανα και τα έχουμε αναβαθμίσει μετά από κάποιες δυσκολίες που είχαμε. Είναι, είναι η κρίκη, είναι ποια είναι τα όργανα της ενόργανης. Να πούμε τα ορίστικα, τα ανδρικά όργανα. Ναι. Ωραία, είναι η κρίκη, είναι το μονόζυγο, ο ύπος μελαβές, η παράλληλη ζυγή, το έδαφος και το άλμα. Ναι. Και θα μας πει και η Δάφνη, τα γυναικεία... Ποια είναι τα γυναικεία όργανα, Δάφνη, τώρα και εσύ που έχεις πει. Το άλμα, η ασύμμετρη ζυγή, το έδαφος και η δακός. Και η δακός. Μάλιστα. Λοιπόν, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να μιλήσουν και οι κοπέλες. Γιατί θέλω να μιλήσουν η νέα γενιά. Λοιπόν, είστε 5-6 χρόνια τώρα στην ενόργανη. Ο μπαμπάς ή η μαμά σας όθησε ή και οι ίδιες είχατε μια για να πάτε να κάνετε ενόργανη. Και αυτό, ας πούμε, είναι λεπτομέρεια. Τι σας κρατάει στην ενόργανη, τι σας αρέσει. Σαν σπορ, τι σας αρέσει. Τι σας κεντρίζει στην ενόργανη που κάνετε τώρα, 5-6 χρόνια. Κάτι που αγαπάτε. Αν δεν αγαπάς κάτι, δεν το κάνεις επειδή πρέπει, έτσι δεν είναι. Για πες μου εσύ, Δάφνη, θες να μιλήσεις πρώτα. Ποια θέλει να μιλήσεις πρώτα. Εγώ άρχισα επειδή μόνη μου σπίτι άρχισα και μετά η μαμά επειδή έβλεπε ότι. Έβλεπε την ώρα σε αγώνες, ήτανε. Έβλεπα, ναι, έβλεπα. Έβλεπα τη Βασιλική Μιλούση, έβλεπα την κυρία Γυρό, μικρή, ναι. Η Βασιλική Μιλούση έχει πάρει Ολυμπιακό μετάλλιο, βέβαια, ναι. Έβλεπα, ναι, μου άρεσε στη τηλεόραση και μετά... Και τώρα που ήρθες σε επαφή με το άθλημα, πώς τα βλέπεις από κοντά. Μ' αρέσει πάρα πολύ, ναι. Γυμνάζεσαι, προπονείσαι. Ναι. Τι έχεις για αγαπημένο, έχεις καταλήξει ποιο θα ήθελες να. Έχεις αγαπημένο ή όλα σε κεντρίζουν. Μ' αρέσει περισσότερο ειδωκός. Ειδωκός. Ειδωκός ισορροπίας. Ναι. Το πιο δύσκολο της αρέσει. Έχει δίκιο. Και εγώ πόση πόντι είναι. Άλλωστε ειδωκό είμαι. Πόση πόντι είναι εκεί που πρέπει το πόδι σου να το πάρει. 10 εκατοστά. 10 εκατοστά, ναι. Ουσιαστικά το ένα σου πόδι μόνο κουμπάει. Ακουμπάει και δεν πρέπει να κάνεις και. Ακροβατικά. Και ακροβατικά. Εσένα, Δάφνη, για πες μου. Ποιο σε κεντρίζει, ποιο είναι το όργανο που σε κεντρίζει. Μ' αρέσει πολύ το έδαφος, ναι. Και το άλμα είναι ωραίο. Και το άλμα. Έχουν και αυτά τις δυσκολίες τους. Οπότε τώρα εσείς καθημερινά κάνετε, ακόμα οι κοπέλες κάνουν όλα τα όργανα. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Σε αυτές τις ηλικίες συνήθως οι αθλήτριες και οι αθλητές πρέπει να εξοικειώνονται. Κάνουν όλα τα όργανα. Αργότερα σιγά σιγά γίνεται μια εξειδίκευση ή αναγκαστική εξειδίκευση. Γιατί δεν μπορούν οι αθλητές να τα απεξέλθουν με τις συνθήκες της Ελλάδας σε όλα τα όργανα. Ναι. Αν πάμε πια. Σε υψηλό επίπεδο. Όταν πια φύγουμε στο ανταγωνιστικό κομμάτι πια. Πάμε να διεκδικήσουμε διακρίσεις. Γίνεται πιο δύσκολο πια. Στις μικρότερες ηλικίες ανταγωνιστικό θεωρώ. Ναι, θέλω να πω. Είναι άθλημα ανταγωνισμού. Ναι, εντάξει. Ναι. Είναι αγωνιστικό, ναι, άθλημα. Ναι. Δηλαδή έχει. Σε όλες τις λοιπόν, πόσα κορίτσια είστε και πόσα αγόρια εκεί στα δικά σας, στις δικές σας ηλικίες. Να πω και κάτι πιο έτσι πικάντικο. Πόσα αγόρια είστε και πόσα κορίτσια εκεί στην ηλικία των κοριτσιών. Είστε πιο πολλά κορίτσια από αγόρια, είναι πιο πολλά τα κορίτσια. Τα κορίτσια είναι γύρω στα 18 με 20 περίπου. Και μικρές ηλικίες και οι μεγαλύτερες εδώ. Έως 15 ετών είναι τα κορίτσια. Από 6 τα αντίστοιχα αγόρια. Τα αγόρια νομίζω είναι λιγότερα. Ίσως αυτή τη στιγμή είναι λίγο, είναι στο ίδιο επίπεδο, νομίζω, γιατί έχει και έφηβους επίσης μια ομάδα 5 παιδιών. Αλλά εντάξει, είναι... Εντάξει, για να πούμε για τη φετινή χρονιά τι έχουμε να πούμε και για τις κοπέλες που είναι εδώ, πού έχουν συμμετάσχει, έχουν πάει σε κάποιο... Η αγωνιστική περίοδος ξεκινάει τώρα. Ουσιαστικά οι πρώτοι αγώνες γίνονται 20 με 21 Απριλίου. Πολύ σύντομα. Μεθαύριο, Τρίτη, Τετάρτη, γίνεται το Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα. Διοργανώνεται πάντα στη Θεσσαλονίκη, γιατί είναι στημένο το πόντιουμ και μπορούν να γίνουν οι αγώνες γρήγορα και εύκολα. Είναι ένας πολύ σημαντικός αγώνας αυτός. Και Θεσσαλονίκη έχει και τα ενία, νομίζω.
στην ενόργανη. Εντάξει. Μοιρασμένο είναι το. Ναι, έχουν... είναι Θεσσαλονίκη και τα εθνικά κέντρα. Ναι, ναι, ναι. Το χειλό και συλλογικά έχουν και συλλόγου που έχουν, έχουν και ιστορία. Όπως και στην Αθήνα, εδώ, και στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι, ναι. Και θα συμμετάσχουν, θα συμμετέχουν για, τα μεγαλύτερα παιδιά του ηλικίου τα παιδιά και από αυτόν τον αγώνα έχουν τη δυνατότητα οι αθλητές να πάρουν μόρια που θα τους βοηθήσουν στα στην εισαγωγή στο πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Δηλαδή μια πανελλήνια ανήκη τους δίνει ένα 20% για το πανεπιστήμιο, το ΤΕΦΑ, που είναι η Γυμναστική Ακαδημία η παλιά. Ναι. Πρέπει να είσαι μαθητής ηλικίου βέβαια για να... Σωστά, πρέπει να είσαι μία από τις τρεις τάξεις του ηλικίου και στην... με 10% με μια πανελλήνια νίκη μπορείς να πας σε οποιοδήποτε άλλο πανεπιστήμιο. Οπότε είναι ένα σημαντικό προνόμιο που μπορεί ένας αθλητής να έχει. Και θα συμμετάσχουν φέτος από εμάς. Θα πάνε από εμάς 5 αθλητές. Να τους πούμε. Οι οποίοι τα αγόρια... είναι 4 αγόρια και μία κοπέλα. Μία αθλητρία, ναι. Οι δικές μας από εδώ είναι μικρές ακόμα. Α, είναι μικρές. Είναι ο Σπάκης ο Μάνος, είναι ο Τελίδης ο Παναγιώτης, είναι ο Διαμαντής ο Παρασκευάς, ο Γάκης ο Δημήτριος, ναι. Που θα πάνε στο σχολικό και... Αυτοί είναι όλοι μαθητές πρώτης λυκείου. Είναι Δευτέρας λυκείου και νομίζω ένας αθλητής είναι πρώτης λυκείου. Ναι. Και ένα κορίτσι έχουμε, Κωνσταντινίδη Μαρία είναι το όνομά της. Ναι. Εκεί οι αγώνες... Είναι εκ των γραμμάτων σε όλα, σε όλα τα όργανα. Έχει επιλογή, σε όλα τα δεν είναι απαραίτητο. Ναι. Έχει επιλογή. Μπορεί να επιλέξει να κατέβει μόνο σε ένα όργανο. Ναι. Είναι επιλογή του αθλητή. Ναι, ο ναι. Επόμενος μας αγώνας. Και η διάκριση για να πάρεις είναι μέχρι τρίτη. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη θέση. Ναι, είναι σε κάθε όργανο. Τα τρία πρώτα μετάλλια σου δίνουν κάποια διάκριση. Τι ήθελες να πεις κάτι τώρα για τους αγώνες, κάτι άλλο να πούμε για τους αγώνες. Κύριε Κάλια, ήθελα να πει ότι την άλλη εβδομάδα έχουμε την πρώτη φάση περιφερειακού αγώνα για τις τρεις πρώτες κατηγορίες, γυναικών εανίδων, κορασίδων και αντίστοιχα ανδρών, εφήβων και παιδών. Θα γίνει. Θα γίνουν στο Λαύριο, από τις 19 ως 21 Απριλίου και θα πάνε διάφοροι αθλητές από το σύλλογό μας. Και οι παρούσες. Φυσικά και τα κορίτσια μας από εδώ. Οι οποίες έχουν συμμετάσχει σε αγώνες. Ναι. Ναι. Αυτό θα ήθελα να πούμε πριν και το ξέχασα. Τις εμπειρίες σας. Σε πόσους αγώνες έχετε συμμετάσχει, πόσες χρόνες έχετε συμμετάσχει σε αγώνες. Τελευταία δύο χρόνια, γιατί είχαμε και τον κορονοϊό. Νομίζω ότι πέρσι γίνανε οι αγώνες. Πέρσι γίνανε κανονικά. Πρόπερσι δηλαδή. Α, και πρόπερσι. Γίνει, φυσικά το 20 είχαν ακυρωθεί όπως ακυρώθηκε και. Άρα για πες μου, Δάφνη, εσύ τώρα που σε βλέπω λίγο αγχωμένη. Για πες μου, ποιες είναι οι εμπειρίες από τους αγώνες. Μου άρεσε πολύ ο αγώνας που κατέβηκα, που συμμετείχαν και άλλες ομάδες από την Ευρώπη. Πού είχε γίνει πέρσι? Πέρσι εδώ, στο Λαύριο. Στο Λαύριο πάλι. Στο Λαύριο πάλι είχε γίνει. Μάλιστα. Για πες μου, σε ποια όργανα κατέβηκε τελικά, σε ποια όργανα συμμετείχε. Σε όλα είχα κατέβει και στα τέσσερα. Ναι. Και πώς τα είδες τον ανταγωνισμό στην αντίστοιχη ηλικία τη δικιά σου. Ηλικιακά δεν είναι τα. Ναι, βεβαίως. Πώς είδες και τις συναθλητριές σου? Τα πήγαμε όλες πολύ καλά. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία και έχουμε πολλούς στόχους για το μέλλον. Μπράβο σου. Τσέκαρες τις δυνάμεις σου. Ναι. Είχες πάει και πρόπερσι σε κάποιον άλλο αγώνα. Είχες και μια εμπειρία. Δεν είπες η χρονιά η πρώτη που είναι σε αγώνες. Ναι, ναι. Είχα κάποια κενά λόγω του COVID. Ναι. Είχα κάποια κενά. Να πούμε οπότε, ότι οπότε... είναι εξαιρετική μαθήτρια. Ναι. Σωστά. Ναι. Το ξέρω εγώ. Όλοι οι αθλητές του Πανιωνίου, επειδή είναι στο Μαρίνο, πρέπει να είναι εξαιρετικοί μαθητές, γιατί ο αθλητισμός... Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να ξέρετε, ναι. Έτσι δεν είναι εύκολο. Ο αθλητισμός. Όλα τα αθλήματα του κόσμου, για να είσαι καλός, πρέπει να είσαι καλός εδώ. Άμα δεν είσαι καλός εδώ, δεν πάει να προπονείσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Άμα αυτά που σου λέει η προπονήτρια δεν μπορείς να τα εμπεδώσεις και να τα καταλάβεις και να τα αποδώσεις, από το πρωί μέχρι το βράδυ να δεν μπορείς. Κατάλαβες. Ο αθλητισμός βοηθάει για να φεύγει και το μυαλό σου από κάποιες άλλες που τα βλέπουμε και στην τηλεόραση περί τις καταστάσεις των εφήβων και της ηλικίας σας. Να αποτοξινώνεσαι από την καθημερινότητα και αυτό σε βοηθάει για να διαβάζεις και πιο εύκολα. Να συγκεντρώνεσαι πιο εύκολα. Αυτά τα λέω γιατί τα έχω μάθει από αντίστοιχες προπονήτριες σαν τη δικιά σου. Που μου τα έχουν πει, δεν τα ξέρα κι εγώ αυτά. Μου τα έχουν πει ο αθλητισμός. Άμα κάνεις αυτό, αν αποκτήσεις μέθοδο, οργάνωση,
πειθαρχία. Πρώτα πειθαρχία. Συγκεκριμένα θα τα παίρνεις από τον πρώτο αθλητισμό, μιας και μιλάμε για τα αγωνιστικά τμήματα. Ναι, από τον πρωταθλητισμό πια μετά ανεβαίνεις σε επίπεδο. Και για να ανέβεις σε επίπεδο πρέπει να ανέβεις από εδώ. Από εδώ ξεκινάει το επίπεδο. Αν ανέβεις εδώ, θα έρθει και το άλλο. Λοιπόν, και είναι καλές μαθήτες γιατί είναι αθλητές. Είναι δύσκολο, αλλά είναι μεγάλη βοήθεια. Και ο αθλητισμός για την ψυχολογία του παιδιού και για το να μπορέσει να καταλάβει και να διαβάσει με άλλο. Έχει και την πειθαρχία, δεν έχει το νου του που θα πάμε βόλτα, τι θα κάνουμε άλλοι, τι ανέβασε το κινητό, τι φωτογραφία είδε. Γιατί τώρα έχουμε η μόδα της δικιάς σας γενιάς, είναι και αυτή. Α, τη φωτογραφία να ανεβάσω εγώ πιο ωραία. Εκείνη ανέβασε πιο ωραία. Να ανεβάσω εγώ πιο ωραία. Και χάνουμε την μπάλα. Εσείς όμως δεν θα τη χάσετε ποτέ την μπάλα. Όλα χρειάζονται με μέτρο. Ναι, εσείς δεν θα χάσετε ποτέ την μπάλα γιατί είστε αθλήτριες. Μέτρον άριστον έκανε αρχή. Πρώτος νόμος να ξέρεις στη ζωή. Πρώτος νόμος στη ζωή είναι το μέτρον άριστον. Όλα θα τα κάνεις. Λέγανε όλα θα τα κάνουμε στη ζωή. Όλα με το μέτρο. Λοιπόν, τι άλλο να μας πούνε οι κοπέλες. Πες μας τι έκανες πέρσι, την εμπειρία σου. Σε ποια όργανα θεώρησες ότι ήσουν καλύτερη στους αγώνες, να πάρω ένα παράδειγμα. Πέρσι πιστεύω στο έδαφος. Στο έδαφος. Ναι. Δεν ρωτήσω σε τι θες τερματίσανε, γιατί δεν υπάρχει και λόγος να πούμε κάτι θέλει. Πες, 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 το θέμα είναι τα παιδιά, τι αποκόμισαν. Τι αποκόμισαν, εντάξει, ναι. Γιατί είναι πολύ μικρές, δεν είναι να κάνουμε. Για πες μου, γιατί το έδαφος. Πιστεύω ότι εκεί πέρσι το πήρε πολύ καλύτερα από ότι... Ένιωσες πιο ανταγωνιστική, ήσουν πιο κοντά. Στο βαθμό που θέλεις. Έφτασε στο βάθρο. Με τα άλλα παιδιά. Ήσουν πιο κοντά στο βάθρο, δηλαδή ήσουν πιο ένιωσες ότι έχεις πιο καλύτερη δυναμική στο έδαφος. Ναι, ναι. Κάνανε και όλα τα όργανα πέρσι. Ναι. Συμμετείχατε σε όλα τα όργανα. Ναι, όλα. Αυτό είναι καλό. Οπότε και φέτος πάμε πάλι με πλούσιες εμπειρίες. Για να. Λοιπόν, άρα πόσοι άνθρωποι κατέβουν αυτού του αγώνε, είπαμε. Πέντε κοπέλες. Σε αυτόν τον αγώνα θα κατέβουν τέσσερις κορασίδες, σωστά. Σωστά και μία νεάνιδα. Η οποία είναι, είπαμε. Η οποία είναι η Φωγιά Μαρίλια, είναι δεύτερη χρονιά νεάνιδα. Και από τον χρόνο γίνεται γυναίκα. Μπαίνει στη μεγαλύτερη κατηγορία και εκείνη. Και από τα αγόρια. Και από τα αγόρια θα κατέβουν τέσσερις έφηβοι και ένας πέδας. Και θα ήταν πέντε, αλλά ο Μάνος ο Στουπάκης έχει προκριθεί και φεύγει για τις ίδιες ακριβώς ημερομηνίες για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, εκπροσωπώντας την Εθνική Ομάδα. Ο γιος σου. Ναι, ο γιος μου. Πότε είναι αυτός ο αγώνας. 20 του μήνα φεύγουν, 24 με 29 είναι. Πού γίνεται. Στο Ρίμινι της Ιταλίας. Αυτό είναι Πανευρωπαϊκό Εφήβων. Και ανδρών. Όλες. Και ανδρών, αλλά. Η κατηγορία του είναι έστω. Και η επόμενη εβδομάδα είναι γυναικών και νεανίδων. Είναι σε δύο εβδομάδες χωρισμένοι. Θα ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι αν μπορούσε να συμμετέχει σε αυτόν τον αγώνα και ο Παναγιώτης Οτελίδης, που είναι ο δεύτερος πολύ καλός αθλητής μας στην κατηγορία αυτή. Σε ποιο όργανο θα συμμετέχει. Σε όλα θα συμμετέχουν. Ναι, ο Μάνος είναι προς το παρόν ένας καλός αθλητής σε όλα. Το ίδιο είναι και ο Παναγιώτης Οτελίδης, ένας πολύ καλός αθλητής σε όλα. Στο σύνθετο ατομικό είναι πολύ σημαντικό αυτό, να είναι επειδή εξελίσσεται σε όλα τα όργανα. Σε αυτή την ηλικία, να εννοείται. Ο Παναγιώτης είχε πάρει πάρα πολύ καλή βαθμολογία στο τελικό τεστ που κάνανε για να προκριθούν. Για κάποιο λόγο το κριτήριο των κριτών... Πού είχε γίνει αυτό το Έγινε στον Άγιο Κοσμά. Στο Εθνικό Κέντρο. Φέτος. Φέτος, πριν από 20 μέρες, ναι. Πολύ πρόσφατα. Α, η επιτυχία έρθει πριν 20 μέρες, μάθατε κι εσείς ότι θα. Ναι, πριν από 20 μέρες προκρίθηκαν οι τελικοί κατάταξη αθλητών που θα πάρουν μέρος στον Άγιο Κοσμά. Που θα αντιπροσωπεύσουν την Ελλάδα. Ναι. Σωστά. Ναι. Εντάξει, έχουμε λιγάκι στεναχωρηθεί, αλλά επειδή είναι μικρό παιδί και νέο, ελπίζουμε ότι θα του δοθεί ευκαιρία να προχωρήσει. Κάθε εμπόδιο καλό λέει. Να εξελιχθεί, γιατί έχει πολλές δυνατότητες και το δεύτερο παιδί αυτό και όπως και τα άλλα παιδιά που έρχονται από πίσω και τα κορίτσια μας και τα υπόλοιπα αγόρια. Ωραία. Άκουσα πριν για κάποιο τραμπολίνο και είχαν κάποια διάκριση. Ποια κοπέλα ήταν. Κάτι είπατε πριν ότι. Δεν είναι στο δικό μας σωματείο. Όχι, ναι, όχι. Αλλά... Είναι, όχι τραμπολίνο, στον ακροβατικό διάδρομο. Στον ακροβατικό διάδρομο η Εφραίμοκλου που κέρδισε ασημένιο νομίζω. Χρυσό μετάλλιο. Χρυσό μετάλλιο στον ακροβατικό διάδρομο. Γυμναζόταν σε εμά. Όχι. Δεν είναι απλά είναι μια νίκη για τη χώρα. Α, είχαμε μετάλλιο. Φέτος. Είναι μετάλλιο τώρα, πριν από δύο ημέρες.
Να πούμε ότι στο τραμπολίνο ειδικεύεται η Λίλε Κασάπογλου. Mm-hmm. Στο γυναικείο, μάλλον ο Γράμσας στο αντρικό. Έχουμε κι εμείς τέτοιο. Δεν έχουμε εμείς, όχι. Όχι. Εμείς έχουμε ενόργανη. Μόνο γυμναστική για όλους και ενόργανη γυμναστική. Αυτά τα δύο τμήματα της ΕΓΟ. Η ΕΓΟ είναι η Ομοσπονδία της Γυμναστικής. Ναι. Αυτά τα δύο τμήματα. Έχουμε κατοχυρώσει. Όχι, μπορούσαμε να έχουμε ό,τι ναι, θέλαμε. Εγώ θεωρητικά μπορώ να πω ότι υπάρχει μια δυναμική σε ένα, δύο, τρία χρόνια να αποκτήσει και τραμπολίνο, λέω τώρα. Ναι, αν είχαμε έναν ακόμα χώρο. Ναι, τώρα εκεί δυστυχώς δεν υπάρχει δυνατότητα να στεγαστούν και άλλα αθλήματα ταυτόχρονα. Δυστυχώς. Ναι. Οπότε θα μείνουμε. Ναι, γιατί είναι τα όργανα πολλά και θέλουμε να εξελίξουμε. Είναι και τα παιδιά πολλά. Και συνήθως τα παιδιά θέλουν να έρχονται από τις 5 μέχρι τις 9. Ναι. Δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί στον χώρο και τα πρωινά γιατί τα παιδιά είναι στο σχολείο. Στο σχολείο. Αν μπορούσε να γίνει αυτό, σίγουρα θα μπορούσαν να διευρυνθούν τα τμήματα και να έχουμε και άλλες επιλογές αθλημάτων. Ας έρθουν λοιπόν όσοι γονείστε να πούμε ότι οι εγγραφές. Πότε ξεκινάνε? Έχουν ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο και είναι ενεργές. Είναι ενεργές συνέχεια οι εγγραφές. Και... γιατί να πούμε ότι υπάρχει και ο μαζικός αθλητισμός. Δεν έρχεται ένα παιδί για να κατέβει στους αγώνες από τον πρώτο μήνα. Και τώρα... έρχεται για να γυμναστεί, να δοκιμαστεί, σωστά, να το δούμε. Να κάνει φιλίες. Να κάνει φιλίες, να περάσει όμορφα. Με το άθλημα. Και τώρα η Ομοσπονδία της Γυμναστικής έκανε μια καινούργια, ένα καινούριο τμήμα αγώνων, ουσιαστικά αγωνιστικής γυμναστικής. Που λέγεται επίπεδα, σε παγκόσμιο επίπεδο και στην Αμερική είναι πολύ συνηθισμένο αυτό. Είναι πολύ ψηλός ο αθλητισμός δηλαδή, στα επίπεδα. Σαν να λέμε ότι είναι. Γίνονται αγώνες κανονικά στα παιδιά τα οποία είναι ουσιαστικά οι ακαδημίες και ο μαζικός, ναι. Με απλά, πολύ απλά γυμναστικά στοιχεία και ακροβατικά στοιχεία και είναι πάρα πολύ εύκολο ακόμα και ένα παιδάκι που ξεκινάει φέτος να πάρει μέρος σε αυτόν τον αγώνα. Δεν είναι αγώνες με τα όργανα τα κλασικά που ξέρουμε. Έχουν, ναι, βεβαίως τα κλασικά. Δεν γίνονται όλα. Δηλαδή δεν θα χρησιμοποιήσει τη δοκό και το. Όχι το δίζυγο για παράδειγμα και το μονόζυγο και τους κρίκους, αλλά θα χρησιμοποιήσει το έδαφος, το άλμα, τη δοκό στα κορίτσια και στα αγόρια υπομελαβές, έδαφος και άλμα. Ναι, σωστά. Αυτά είναι. Και είναι πάρα πολύ, μια πολύ καινούργια προσπάθεια που. Θα ξεκινήσουμε κι εμείς φέτος με καμιά τριανταριά παιδιά. Ναι. Και είναι σαν να λέμε ένα μεικτό. Ναι. Που δεν έχει όλα τα όργανα που θα ξέρουμε. Ναι, δεν είναι πολύ. Μια επιλογή οργάνων. Δεν είναι πολύ ψηλό το επίπεδο. Δεν είναι πολύ δύσκολο να συμμετέχει κάποιος. Ναι. Οπότε μπορούν όλα τα παιδιά να τους δοθεί μια ευκαιρία να αγωνιστούν. Και να πάρουν ένα μετάλλιο ή να νιώσουν τη χαρά του να αγωνιστούν. Γι' αυτό λαμβάνουμε και μέρος παιδιά. Αλλά από το μαζικό. Να πούμε. Γιατί η ενόργανη είναι πολύ δύσκολη και μια δύσκολη να διακριθείς. Γιατί η βαθμολογία της ενόργανης έχει πάντα μια υποκειμενικότητα. Σωστά. Οι κριτές είναι έμπειροι, έχετε υπάρξει και κριτή. Είμαι κριτής. Είστε κριτής. Εθνικός κριτής. Ναι. Εθνικός κριτής, λοιπόν. Για πείτε μας τώρα μια από την εκπομπή αυτή την αφιερώσαμε στην ενόργανη. Πόσο υποκειμενικό μπορεί να είναι. Εντάξει, προσπαθούμε αυτό να μην συμβαίνει. Προσπαθούμε. Εκ των πραγμάτων είναι αδύνατο. Τόμους βιβλία έχουμε και με αυτά τα βιβλία, όπως είναι ο κώδικας της γυμναστικής, άλλος για τους άντρες, άλλος για τις γυναίκες. Και με αυτά τα βιβλία επάνω προσπαθούμε με πολύ προσοχή να βαθμολογήσουμε τα παιδιά για να μην αδικούνται κατά τη διάρκεια του αγώνα. Υπάρχουν πόσοι κριτές, να πούμε, ακόμα και στις νεάνιδες, πόσοι είναι οι κριτές και οι βαθμολογητές, είναι το ίδιο και στις γυναίκες, είναι η ίδια η επιτροπή, αυτό λέω. Σε διεθνές επίπεδο δεν είναι, είναι περίπου 10 με 15 κριτές σε κάθε όργανο. Όχι, εδώ, στα δικά μας, στα ελληνικά. Περίπου είναι αναλόγως τον αγώνα, στους προκριματικούς μπορεί να είναι μέχρι 3 κριτές. Δηλαδή στην πρώτη φάση, μετά στο Πανελλήνιο πρέπει να είναι ένα πάνελ που να έχει τουλάχιστον 4 κριτές μαζί με 2 συντονιστές, ας πούμε. Ναι, γιατί υπάρχει και η βαθμολογία που αν έχει μεγάλη διαφορά, δεν θυμάμαι ακριβώς τι. Ψηφίζουν οι 4 κριτές και γίνει ο μέσος όρος. Σωστά, βγαίνουν ο μεγάλος και ο μικρότερος βγαίνουν. Στη Θεσσαλονίκη θα κριθούν οι αθλητές από 4 κριτές. Ναι, σωστά. Και παραπάνω, από 4 και πάνω, ουσιαστικά. Ναι. Γιατί μπορεί να υπάρχει και επόπτης γραμμών, εξαρτάται, μπορεί να υπάρχει χρονομέτρης, εξαρτάται από τον αγώνα και το ναι, χρονομέτρης που βαρύτητα. Να πούμε ότι όλα τα αθλήματα τι χρόνο έχουν για να... Στη δοκό, ας πούμε, στο 1,5 λεπτό χτυπάει καμπανάκι, από εκεί και πέρα υπάρχει μείωση. Πρέπει να έχεις ολοκληρώσει το πρόγραμμα, όπως και στο έδαφος. Ναι. Στο άλμα η προσπάθεια είναι 1-2, αναλόγως αν κυνηγάς τον τελικό στο συγκεκριμένο όργανο ή στο σύνθετο ατομικό, όλα τα όργανα δηλαδή μαζί.
Στο δίζυγο είναι ελεύθερο σε σχέση με του ζυγού. Είναι από τη στιγμή που ξεκινά μέχρι εσύ να προσγειωθεί στο στρώμα. Α, δεν υπάρχει χρόνο στου κρίκου. Όχι, αλλά όχι. Δεν μπορεί να κάνει και πολλή ώρα. Κάνεις και πολλή ώρα, ναι. Γιατί δεν αντέχει να κάνει και πολλή ώρα. Οι διδέ του και οι προπονητέ είναι ενημερίδη, το πρόγραμμα δεν διαρκεί πολλή ώρα, έχει συγκεκριμένα δευτερόλεπτα. Ναι, αλλά δεν έχει, δεν έχει αυστηρό περιορισμό. Όχι. Ενώ είπαμε ποιο έχει περιορισμό. Ειδοκός και το έδαφος και στους άντρες επίσης το έδαφος χτυπάει το καμπανάκι. 1,5 λεπτό είναι ο... Ναι, 1,3. Ναι, σωστά. Στο 1 λεπτό χτυπάει νομίζω στα αγόρια. Όχι, η αυστηριότητα του χρόνου, πότε πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμά σου. Τα αγόρια στο 1 λεπτό έως 1,10, τα κορίτσια από 1,20 έως 1,30. Mm-hmm. Έδαφος και ειδοκό ισορροπία. Ναι, ναι, στις γυναίκες, ναι. Α, τα άλλα είναι χωρίς αυστηρά κριτήρια. Ναι. Τα λέω αυτά γιατί όποιος δεν την ξέρουμε, τα βλέπουμε αλλά δεν τα θυμόμαστε όλοι. Πολλά σωστά. Αυτό με την κριτική και με τη βαθμολογία που είπαμε. Σε πολύ ψηλό επίπεδο. Όταν βλέπεις τις βαθμολογίες 9850, 9800, ποιες οι διαφορές, είναι τόσο ελάχιστες. Δεν ξεκινάει η βαθμολογία από 10, δεν είναι το άριστο 10. Αυτό έχει συνέβαινε... αλλάξει. Ναι, ναι, έχει αλλάξει. Αυτό συνέβαινε όταν ήταν η Νάντια Κομανέτσι αθλητρία. Και πιο μετά. Ναι, και Κατρίνα Σάμποτα. Ήταν εκείνη τη γενιά, δηλαδή μέχρι το 1982-83, μετά από εκεί και πέρα. Ναι, μετά από εκεί και πέρα τροποποιήθηκαν τα προγράμματα και ο τρόπος βαθμολόγησης. Και υπάρχουν δύο ουσιαστικά βαθμολογίες. Η μία βαθμολογία είναι η αρχική αξία του προγράμματος, δηλαδή πόσες δυσκολίες κάνει κάποιος αθλητής ή κάποια αθλητρία. Ναι, είναι δύο τα κριτήρια. Και η άλλη βαθμολογία που ξεκινάει από το 10 είναι οι μειώσεις, τα λάθη δηλαδή που κάνει κατά την εκτέλεση η αθλητρία. Αυτοί λοιπόν οι δύο βαθμοί προστίθονται και μετά βγαίνει το αποτέλεσμα σε σχέση με τα λάθη. Πολλαπλασιάζονται, αυτό το έμαθα και από το Πετρούνια και από το βαθμό δυσκολίας που έχει το πρόγραμμα. Όχι πολλαπλασιάζονται, προστίθεται δυσκολίες. Δηλαδή, αν εσύ κάνεις ένα πρόγραμμα που δεν έχει τις δυσκολίες ενός άλλου προγράμματος και τέλεια να το κάνεις, η βαθμολογία σου δεν μπορεί να συγκριθεί με κάποιον που το πρόγραμμά του θα έχει. Ισχύει. Ο Λευτέρης, ας πούμε, ο Πετρούνιας, ίσως έχει χαμηλότερη αρχική από κάποιους άλλους αντιπάλους του, όμως στην εκτέλεσή του είναι πολύ πιο άρτιος και σταθερός. Ναι, και σταθερός. Και γι' αυτό κερδίζει. Και φέρνει μια ισορροπία αυτό. Δηλαδή πρέπει να ξέρεις να ξεκαθοδηγήσεις σωστά ο προπονητής σου, ώστε να δώσει βαρύτητα ανάλογα με τα προσόντα του αθλητή. Εάν πρέπει να δώσει, να προχωρήσει σε ασκησιολόγιο δύσκολο ή να προσπαθήσει να τελειοποιήσει την εκτέλεση. Ναι. Ώστε να το αποτέλεσμα να είναι το καλύτερο δυνατό. Ναι, γιατί αν πας και για το πολύ δύσκολο και έχει το λάθος, έχεις αφαίρεση. Το πολύ δύσκολο συνήθως έχει πολλά λάθη. Οπότε μπαίνει στη διαδικασία. Ψάχνεις να βρεις την ισορροπία. Προσπαθούμε να το τελειοποιήσουμε. Ωραία. Λοιπόν, άρα τι έχουμε να πούμε για το μέλλον τώρα και για το καλοκαίρι. Να πούμε και για το μαζικό άθλημα. Ναι. Κάθε καλοκαίρι τι κάνουμε, είπαμε. Κάθε καλοκαίρι έχουμε επιδείξεις. Με το σύλλογο που τα παιδιά του μαζικού παρουσιάζουν τα κορίτσια συγκεκριμένα ένα πρόγραμμα με ακροβατικά γυμναστικά στοιχεία από την ενόργανη, με μουσική που επιλέγει η προπονήτριά τους και τα αγοράκια. Γίνονται και κάποια βίντεο και στο γήπεδο του Πανιωνίου, αν θυμάμαι καλά, πιο πάλι τα παλιότερα χρόνια. Παλιότερα είχαν γίνει επιδείξεις νομίζω και στο γήπεδο. Και στο χορτάρι δηλαδή. Ναι, ναι. Ναι, 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 τα τελευταία χρόνια γίνονται μέσα στο γυμναστήριο της ενόργανης. Ναι. Λίγο μετά το COVID. Ναι. Εντάξει, τώρα φέτος μπορεί να βγουν πάλι και στο πορτάρι. θα δούμε. Τι διάρκεια έχουν αυτοί οι αγώνες, γίνεται το camp σε συνεργασία με το Δήμο. Το camp είναι άλλο, εκτός από την... Α, οι επιδείξεις είναι άλλες. Οι επιδείξεις είναι άλλο κομμάτι, οι επιδείξεις είναι στα μέσα Ιουνίου περίπου, λίγο πριν τελειώσουν τα παιδιά του σχολείου. στο γυμναστήριο γίνεται. Πριν το κλείσιμο της σεζόν για να πούμε. Σωστά, είναι περίπου 3 ώρες ώστε να τελειώσουν όλα τα τμήματα, να παρουσιάσουν τα προγράμματά τους, να τα δουν οι γονείς, να κερδίσουν το μεταλλιάκι τους, ένα μυστικό από το σύλλογο. Ναι. Έτσι και να κλείσουμε έτσι με ένα χορευτικό και. Έτσι, να φορέσουν τα ωραία τους κορμάκια, να αισθανθούν έτσι ότι έχουν. Και πάντα με μουσική από πίσω, έτσι. Έτσι, έτσι. Πάλε. Και μετά ξεκινάει από εκείνη την περίοδο και μετά που κλείνουν τα σχολεία, ξεκινάει το camp. Που έχει διάρκεια αρκετές ημέρες, πόσες είναι. Ναι, έχει. Ένα μήνα και κάτι. Που είναι σε συνδυασμό με παιδιά που θέλουν να συμμετέχουν και να απασχοληθούν. Που μπορεί να είναι παιδιά που είναι από το Δήμο μας, μπορεί να είναι παιδιά που είναι από άλλα σχολεία ή άλλους αθλητικούς χώρους που έρχονται και μπορούν να φιλοξενηθούν σε εμάς. Ναι.
που σε συνεργασία με το Δήμο και με τα αιτήματα που υπάρχουν, οργανώνεται και αυτό. Μάλιστα. Και αυτό γίνεται τον Ιούνιο πάλι. Ναι. Ξεκινάει από το μόλις κλείσουν τα σχολεία. Ναι, και κρατάει όλο τον Ιούλιο που τα παιδιά δεν έχουν σχολεία. Ωραία. Λοιπόν, οι μικρές δεν μιλήσανε πολύ. Ήταν λιγάκι με την κάμερα πιο... Εσείς στις περσινές επιδείξεις, σε επιδείξεις έχουμε χορευτικά και έχουμε ναι, και... Ναι. Τι σας αρέσει σε αυτό το κομμάτι των επιδείξεων? Τι κάνετε ακριβώς, για πείτε μου, άσε τις προπονητές, εσείς θα μου πείτε. Σε επιδείξεις τι κάνετε? Καταρχήν προπονείστε για την επίδειξη. Προετοιμάζεστε για, την, για τις ώρες εκείνες. Είναι ήδη προπονημένες, ουσιαστικά... Ναι, ρε, παιδί μου, για την ημέρα εκείνη που θα έρθουν και οι γονείς, δεν έχουν κάνει μια προετοιμασία. Φυσικά, είναι ουσιαστικά παρουσιάζουν το πρόγραμμά τους, ας πούμε, στο έδαφος, με κάποιες διαφοροποιήσεις. Αλλά έχουν μια προετοιμασία πριν την ώρα εκείνη. Ναι, ναι, ναι. Για πες μου, λοιπόν, πώς την είδες την περσινή σου στις επιδείξεις, τι σας άρεσε, ήτανε... Όλα τα παιδιά συμμετέχουν, όλα, το σύνολο του συλλόγου συμμετέχει ή τα κορίτσια. Ναι, όλα τα παιδιά, εκτός για τα κορίτσια. Ναι, ναι, ναι. Για πες εσύ, Δάφνη, πώς ήταν πέρσι? Πολύ ωραία. Εσύ τι, σε ποιο, έχετε και ρόλους εκεί, δηλαδή γίνεται ομαδικά ή κάθε κοπέλ? Μπορεί να θέλουν να παρουσιάσουν η κάθε μία. Αναεξάρτητα είναι, πώς διαμορφώνεται το... Κυρίως ατομικά. Οι αθλητρίες του αγωνιστικού συνήθως κάνουν τα προγράμματα των αγώνων τους. Δεν υπάρχει, γιατί λίγο πριν είναι οι αγώνες, οπότε δυστυχώς δεν υπάρχει ευκαιρία. Λίγο πριν μπορεί και την ίδια εβδομάδα να έχουν παράλληλα και αγώνες και τις επιδείξεις. Οπότε συνήθως δεν επειδή είναι ομαδικό, όπως κάνουν και κάποιες ομαδικά... Το κάνουν τα άλλα παιδιά, τα τμήματα της, των ακαδημιών. Α, των ακαδημιών, ναι. Του μαζικού αθλητισμού. Ναι, ναι, ναι. Άρα υπάρχει οι επιδείξεις του αγωνιστικού και οι επιδείξεις του μαζικού. Δεν έρχονται όλα μαζί. Όλα μαζί κάνουν. Όλα είναι μαζί. Την ίδια μέρα όλα στην μαζί, απλά χωρίζονται σε κομμάτια, παρουσιάζουν κάποια παιδιά του μαζικού, μετά μπαίνουν κάποια του αγωνιστικού και ούτω καθεξής. Είναι μια γιορτή. Έτσι. Λοιπόν, έτσι κλείνει ωραία σεζόν. Πες μας και εσύ, πώς περιμένεις τώρα, τι περιμένεις για αυτό το καλοκαίρι, τι βλέπεις, που θα πάτε στους αγώνες, θα δώσει μεγαλύτερη βάση στο έδαφος και φέτος? Θα προσπαθήσουμε, θα δώσουμε το 100%. Μπράβο. Σε όλα τα όργανα. Σε όλα, ναι. Ακόμα. Δεν έχεις αποφασίσει ακόμα εσύ, Δάφνη? Έχεις δει κάποιο αγαπημένο, θα αποφασίσει, δεν έχεις ακόμα σίγουρη? Όχι, αλλά μου αρέσει που το έδωσα. Ναι. Και πριν. Είναι μικρές ακόμα, η αλήθεια είναι, για να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν, κάπου. Την επόμενη φορά θα τις έχω φέρει πιο στα ίσα, ναι. Εντάξει, εντάξει, ναι, ναι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να πούμε? Έχουμε κλείσει σχεδόν μία ώρα. Πολύ ωραία. Αυτή. Τα είπαμε όλα. Τι άλλο έχουμε να πούμε για το μέλλον? Περιμένουμε τα παιδιά, έτσι, ώρες απογευματινές υπάρχει η γραμματεία με την κυρία Μέλη στο γραφείο. Όσοι γονείς είναι. Εγώ ασχολούμαι μόνο τα θύματα του Ραστέγνου του Πανιωνίου, αλλά αν είχα παιδί 5-6-7 χρονών, δεν έχει τύχει να παντρευτώ στη ζωή μου, θα το βάζω στην ενόργανη. Οπότε στους φίλους μου λέω ότι η ενόργανη είναι το άθλημα. Αν θέλει να έχει γυμνάσει. Τις βάσεις. Πολύ ωραία. Δεν με δυσκολία μετά. Είναι λίγο πιο για το σώμα, θέλει προσοχή. Αλλά όταν είσαι γυμνασμένος, όλα τα πετυχαίνεις. Λοιπόν, από εδώ θέλω να δώσω χαιρετίσματα. Θα στείλω και τον link στη φίλη μου την Όλγα. Να της πω να ξεκουραστεί και να είναι πάντα καλά. Είδα ότι έχει αφήσει στο πόστο της άξιους αντικαταστάτες και... Να έρθει το εγγόνι της. Να έρθει το τρίτο εγγόνι με το καλό. Να έρθει και το τρίτο εγγόνι της με το καλό και να εμπλουτίζεται, γιατί είναι δεδομένο ότι όλα τα εγγόνια της θα έρθουν κάποια στιγμή στην οργάνη. Να εμπλουτιστεί ο σύλλογος και να γίνουμε ακόμα περισσότεροι. Έχουμε μια σταθερή πορεία σε αριθμό αθλητών, έτσι, τα τελευταία χρόνια. Ναι. Υπάρχει πολύ κόσμο στον Πανιόνιο. Αλλά είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε κι άλλους. Σωστά. Λοιπόν, η εκπομπή δεν έχει να πει και κάτι παραπάνω. Αυτή ήταν η πρώτη εισαγωγή με την ενόργανη. Εγώ δεσμεύομαι ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για τις επιδείξεις που θα κάνουν ο σύλλογος, να μπορέσουμε να βρούμε κάποια κάμερα. Και Σαββατοκύριακο δεν γίνεται όταν γίνονται οι επιδείξεις, αν θυμάμαι. Ναι, φέτος μπορεί να γίνει
Τετάρτη, αλλά μπορεί και να μπορέσουμε να κάνουμε μια λήψη και ένα Σαββατοκύριακο. Μπορεί να πέσει πάνω σε αγωνιστικές. Καλά, το βλέπουμε στον Ιούνιο. Ναι. Να είστε καλά. Αυτό ήταν η εκπομπή μας. Ευχαριστώ τη Δάφνη, τη Μελίνα, την Αφράτη και τη φίλη μου πια εδώ την Κάλλη. Την Αργυρό. Ναι. Είναι λίγο το... Μπερδεύουμε ποιο είναι το επόμενο. Ναι. Να πούμε και κάτι σημαντικό που θα διεξαχθεί τις επόμενες ημέρες είναι η Ολυμπιακή Λεπαδιδρομία. Α, θα έχω την τιμή να λάβω μέρος. Περνάει από την Αθήνα, ποια μέρα είναι που θα περνάει. Εγώ θα τρέξω στην Πάτρα, συγκεκριμένα στη γέφυρα του Ρίου. Α. Και προχθές παρέλαβα κιόλας τη στολή από την Ολυμπιακή Επιτροπή, βέβαια. Έχω δει και τη Δάδα. Πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφη εμπειρία. Είναι πολύ όμορφη εμπειρία. Πολλά συγχαρητήρια. Πότε ξεκινάει από την Αθήνα και πάει η Πάτρα. Ξεκινήσει από τις 16. Yeah. Στην Πάτρα θα περάσει συγκεκριμένα στις 25. Yeah. Θα περάσει από πάρα πολλά μέρη. Πάρα πολλά από μέρη. Τη σημάδα περνάει σχεδόν από όλους τους νομούς. Ναι. Τη χώρα σχεδόν. Από όλους τους νομούς, από 7 νησιά, αν δεν κάνω λάθος, από πολλές πόλεις. Ναι. Και όσοι το ζήσουν, όσοι το παρακολουθήσουν, θα είναι πολύ μαγευτικό, πιστεύω. Ναι. Ναι, μπράβο, και αυτό είναι, είναι και κάποια επιβράβευση των κόπων σου και των... Ναι. Έτσι, είναι, είναι και από την πολιτεία ένα μπράβο, εγώ θεωρώ, έτσι. Ότι, σωστά, μου, και από τους ανθρώπους της Ολυμπιακής Επιτροπής της Λεπαδιδρομίας. Της Ομοσπονδίας της Ενόρανης, η οποία... Της Ολυμπιακής Επιτροπής συγκεκριμένα, γιατί είναι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ναι. Ουσιαστικά. Στην Ελλάδα ποιον ποιο έχουμε τώρα πρόεδρο της Ομοσπονδίας, δεν τα ξέρω και τα λέω. Το Θανάστο Σταθόπουλο έχουμε πρόεδρο. Ναι. Υπήρχε και αντροπονητής, ήταν και κάτι. Και προπονητής πολλά χρόνια. Προπονητής στην Ειρήνη Περιστερίου, ιδρυτικό μέλος εκεί και στην πορεία γενικός γραμματέας στην ΕΓΟ για πολλά χρόνια. Και τώρα τα τελευταία δύο χρόνια είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Καλές εμπειρίες στους αγώνες. Ευχαριστούμε. Καλές αποφάσεις ακριτής. Θα συνεχίσετε σαν ακριτής. Βεβαίως. Και εσείς, και εσύ Αργυρό, καλά κουράγια. Σας ευχαριστώ πολύ. Να δίνεις υπομονή και επιμονή στις κοπελιές και στα αγόρια για να αντέξουν το δύσκολο άθλημα της Ενόρβενης και να το προχωρήσουν και να το αγαπήσουν ακόμα περισσότερο. Αυτά ήταν για τη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ σε όλους όσοι την παρακολουθήσανε και αυτοί που θα τη δουν σε βίντεο θα την καταλάβουν και καλύτερα. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Γεια και χαρά σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια και χαρά σε όλους. Πήγε μία ώρα, ε.